Έχει άλλο φως στο βλέμμα του. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό. Σου λέει, εγώ με αυτό θα κάνω παρέα. Σαν να το ξέρει. Νομίζει. Νομίζει. Θα τα κάνει παρέα. Όχι, δεν θέλουμε να κάνει παρέα. Πόσο είναι η Έλια, παιδί μου? Τι είναι, 5 χρονών είναι η Έλια. Γιατί θα κάνει. Με μεγαλύτερο κορίτσι, εσύ ευελπιστείς ότι το αγόρι με 5 χρόνια μεγαλύτερο θα κάνει παρέα? Θα κάνει παρέα, της το έχω υποσχεθεί και θα μου έχει πει και η Έλια πριν γεννηθεί ότι με το καλό να γεννηθεί. Δεν θα κάνει, πουλάκι μου, παρέα. Γιατί να μην κάνει? Γιατί είναι μεγάλη διαφορά η πενταετία. Και αν ήταν αντίστροφα, επειδή τα αγόρια μένουν λίγο πιο. Αναπτύσσονται λίγο πιο αργά. Να το πούμε έτσι. Γενικά. Λοιπόν, όταν το αγόρι είναι πιο μεγάλο, κάτι πάει και έρχεται. Ναι. Με το κορίτσι πιο μεγάλο, που τα κορίτσια ξεπετάγονται, όταν αυτό θα μπορεί να συνεννοηθεί μαζί τη, θα είναι στην εφηβεία, αντεγιά. Μη μου τα λες αυτά τα πράγματα, γιατί το είχα χτίσει πολύ διαφορετικά στο μυαλό μου τώρα αυτό. Όχι, πρέπει να το επεξεργαστείς λίγο. Θα το επεξεργαστώ, άρα θα κάνω εγώ παρέα με αυτόν. Ναι. Και η Έλλη με τους φίλους του. Εσύ με τους φίλους το γιο. Θα κάνεις παρέα? Εννοώ. Πάντα. Μέχρι. Α, ναι, σωστά. σωστό, βέβαια. Δεν θα τελειώσει αυτό. Πάντα. Θα είναι έτσι, ε. Ναι. Πώς θα τον βγάλεις? Θα πάρει το όνομα του πατέρα μου, πίνει ο Άννης, αλλά ψάχνουμε το όνομα το οποίο θα τον φωνάζουμε, το οποίο προσπαθούμε να βρούμε ένα αντίστοιχο της Αέλειας με πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία. Δεν μπορούμε να βρούμε μέχρι στιγμής. Το Ιωάννης, γιατί όχι? Είπαμε ότι θα βγει ο Ιωάννης, αλλά θέλει όχι, το εταιρός να υπάρχει. Το ναι. Ιωάννης ως όνομα. Το Γιάννης είναι ένα όνομα πολύ ωραίο, λίγο πιο κοινό. Το Ιωάννης. Ναι. Είναι ένα ωραίο όνομα, εμένα μου αρέσει. Είναι, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Αλλά θέλει πολύ ο κρατερός να βρούμε ένα αντίστοιχο, και εγώ μαζί του βέβαια σε αυτό, της κόρης μας, το οποίο δεν έχουμε όμως μπορέσει να το βρούμε ακόμα. Τύπου έχουμε δει τα πάντα τώρα, δεν να μην αρχίσω να σου λέω ονόματα. Να μπει και δεύτερο όνομα. Ναι. Αυτό. Δεν της αρέσει πολύ. Όχι, γιατί μου αρέσει το Ιωάννης σαν όνομα. Εντάξει, θα το σκεφτούμε όμως αυτό, να ξέρει. Θα το σκεφτούμε. Θα τον βάλω να δει την εκπομπή. Εντάξει. Είχατε μία έμπνευση με το Αέλια, το Ιωάννης ήταν πολύ. Και θέλω να σου πω, έχει και ένα καλό. Για πες. Το Γιάννης είναι ένα όνομα που κανείς δεν ξεχνάει τη γιορτή σου. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή στην Αυτό Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Και εμείς πάντα τη γιορτάζαμε στο σπίτι μας τόσο πολύ, τόσο πολύ ωραία. Ανοίγουν οι πόρτες τους, δηλαδή, εμένα με λένε Τατιάνα. Εντάξει, γνωστή είμαι, Τατιάνα είμαι, κάποιοι μάθαν τη γιορτή μου, λένε χρόνια πολλά. Το Αγίου Νικολάου, που γιορτάζει πατέρας και γιος. Φυσικά γίνεται. Μα και εγώ, επειδή είναι μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη και είναι πολλοί οι Νικολίδες, ανοίγουν οι πόρτες του σπιτιού, ξέρεις, θέλεις να κάνεις πράγματα. Το Ιωάννης λοιπόν είναι ένα όνομα που όταν θα έχει τη γιορτή θα το παίρνει όλος ο κόσμος, θα σας παίρνει, θα είναι γιορτή η γιορτή. Καταλαβαίνω τι λες. Αυτό ήθελα να σας πω. Εντάξει, θα το σκεφτούμε, να ξέρεις. Θα το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Μην ανησυχείς. Αυτό. Θα το θέσω προς συζήτηση. Εκπομπή. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ένα κόνσεπτ που κάνετε κάποιες φορές με τις μεταμφιέσεις. Το κάνουμε συχνά αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εμάς μας αρέσει. Με τη δυναστεία με τρελανέ. Δυναστεία. Ξυπνάω ένα πρωί και βάζω το καλάθι. Και λες, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλά, είναι σαφές, έτσι. Δεν μπορούσα. Μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι γίνεται, βέβαια το πιασα αμέσως, γιατί είχα δει και νωρίτερα που ο Δημήτρης έχει μια μανία με τη πολύ δυναστεία κλπ. Όχι μόνο ο Δημήτρης. Και εγώ, ναι. Αλλά κυρίως ο Δημήτρης ο Μιλιόγλου. Ο Δημήτρης έχει μια μανία. Και είχατε ξεκινήσει εκεί κάτι ρεπορτάζ για αναβίωση της δυναστείας. Σας έβλεπα που επανέρχεται κλπ. Και ξυπνάω ένα πρωί και βλέπω τη δυναστεία μπροστά μου. Η Κατερίνα με κάτι σκιές, σέβεται, κάτι μαλλιά τόσα, ναι. Κάτι βάτες. Εγώ ήμουν αντιμένη Κρίστιλ Κάρινγκτον, να ξέρεις. Θέλω να ξέρεις αυτό το πράγμα. Με τη βάτα, το μαλλί. Όλο. Μας αρέσουν πολύ αυτά. Τόση η και βάτα. Και ξέρεις τι, εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι έχουμε όλοι πολύ συγκεκριμένη τρέλα μεταξύ μας. Δηλαδή είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί έχουμε μαζευτεί μια παρέα ανθρώπων και μπροστά και πίσω από τις κάμερες, η οποία είναι τόσο δεμένη. Δηλαδή, εκτός από τα πρώτα χρόνια στο Κουσκούς που έκανα επίσης αυτή την παρέα, η οποία με ακολουθεί μέχρι τώρα, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτή η χρονιά είναι μια χρονιά που έχω τρελαθεί. Έχω τρελαθεί από τη χαρά μου, γιατί έχουμε συναντηθεί άνθρωποι που είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, ενώ είμαστε πολύ διαφορετικοί μεταξύ μας, έτσι. Και ο Δημήτρης είναι διαφορετικός, και η Νανά είναι διαφορετική, και η Δήμητρα είναι διαφορετική, ο Κρατερός και εγώ. Είμαστε, ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Ναι. Αλλά όλοι μαζί όμως είμαστε μια παρέα που κάνουμε, πιστεύω,
μια εκπομπή η οποία μας εκφράζει και την πολεμάμε πάρα πολύ, γιατί είναι δύσκολο, γιατί ένας καθημερινός αγώνας είναι πολύ διαφορετικό από το Σαββατοκύριακο, τώρα πια αυτό. Το ξέρω. Εσύ έχω κάνει και επιτυχίες και αποτυχίες, τα ξέρω. Ναι, ξέρω. Ναι, είναι ο πιο δύσκολος αγώνας. Είναι δύσκολο, ναι. Ρε παιδί μου, φυσικά και είναι δύσκολο. Αλλά τι ωραίο που είναι. Τον κόπο. Και πόσο απολαυστικό είναι να έχεις συνοδοιπόρους σε αυτή σου τη δυσκολία ή την ευκολία. Να έχεις ανθρώπους που μοιράζεσαι πράγματα επί της ουσίας. Που αισθάνεσαι ότι σε νιώθουν και τους νιώθεις, ότι σε αγαπούν και τους αγαπάς. Και αυτό είναι ειλικρινές. Αυτό δεν συμβαίνει και πάρα πολύ και με τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες. Φαντάζομαι ότι, ας πούμε, τις Παρασκευές βγαίνουμε όλοι μαζί. Μας έχουν ξεφύγει 2-3 επειδή για κάποιο λόγο δεν μπορούσαμε. Έχουμε μια πάρα πολύ έντιμη, καταπληκτική, πολύτιμη και ταλαντούχα ομάδα από πίσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένα λεπτό, παρακαλώ πολύ, γιατί έχουμε κάποιες ερωτήσεις, μάλλον όχι εγώ. Κάποιοι άλλοι να σου κάνουν. Λοιπόν, Χαρά μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο και τι θα ήθελες να σου φέρει φέτος ο Άγιος Βασίλης? Ξέρει την απάντηση, γι' αυτό με ρωτάει. Είναι ο άντρας μου και προσπαθεί να με κάνει να αισθανθώ καλύτερα και μου κάνει μια εύκολη ερώτηση. Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να είμαστε υγιείς. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Με όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε, βλέπουμε και γίνονται γύρω μας, θέλω μόνο να μπορούμε να είμαστε γεροί και δυνατοί. Από τη στιγμή που θα το έχουμε αυτό, θα είμαστε επί των επάλξεων και θα παλέψουμε για τα πράγματα που μας αρέσει και θέλουμε να κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είμαστε δύο άνθρωποι που δεν μας έχει χαριστεί τίποτα. Έχουμε βρει το δρόμο μας μόνοι μας, έχουμε καταφέρει πράγματα μέσα από πολύ σκληρή δουλειά και δεν μας φοβάμαι. Το μόνο που θα ήθελα είναι να είμαστε γεροί. Να έχετε την υγεία σας. Τίποτα άλλο. Άλλος, παρακαλώ. Αν είχες να επιλέξεις έναν μόνο από τους συνεργάτες που έχεις κάνει στη συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια, ποιον θα ήθελες φέτος να φέρεις μαζί με εμάς, όχι αντικατάσταση, μην τραβούμε, στην παρέα? Ποια προσθήκη θα έκανες στην εκπομπή? Τώρα, τι ερώτηση είναι αυτή? Δεν θα έφερνα κανέναν, τους αγαπώ όλους πολύ, ο καθένας έχει κάνει πια τη δική του διαδρομή. Αυτή η παρέα είναι έτσι, είναι αυτή η παρέα. Δεν θα έφερνα κανέναν αλλιώς. Θα χαλούσανε, νομίζω θα χαλούσε όλο αυτό την ισορροπία που έχουμε μεταξύ μας. Δεν... Να έφερε ένα βρε, από παλιά, τι άλλο θέλει? Εντάξει, νομίζω ότι όντως η παρέα η παλιά δεν θα κόλλαγε. Όχι, είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα τώρα. Σε αυτό που έχετε φτιάξει μεταξύ σας. Και είναι και άλλο, άλλη ενέργεια, άλλα ακριβώς, τα vibes. Ακριβώς. Άλλος. Κατερίνα μου, αιώνια παρουσιαστριά μου, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η σχέση σου με τον ψυχολόγο. Έχεις πάει? Και αν ναι, πώς? Κοίταξε να δει με τον ψυχολόγο. Έχω την εξής σχέση. Παίζουμε τον ψυχολόγο όταν είμαστε όλοι μαζί. Το ξέρεις το παιχνίδι τον ψυχολόγο? Όχι. Α, είναι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σου το πω, γιατί όποιος το ξέρει μπορεί να είναι ο ψυχολόγος ενδεχόμενα. Οπότε δεν μπορώ να σου το αποκαλύψω. Είναι σαν το δολοφόνο. Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο. Και δολοφόνο παίζουμε, να ξέρεις. Και τη νύχτα πέφτει στο Παλέρμο παίζουμε. Άρα είναι το ίδιο με ψυχολόγο? Όχι. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν μπορώ να σου το αποκαλύψω. Είναι ένα παιχνίδι που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Κάποια από αυτά μπορεί να μην ήθελες και να τα μάθεις. Τόσο πολύ μαθαίνεις. Κατά τα άλλα, έχω και άλλες σχέσεις με ψυχολόγο βέβαια. Έχω πάει μια φορά για λίγο διάστημα. Και θα το ξανακάνω. Ποιο διάστημα πήγε σε ψυχολόγο? Πήγα όταν είχα γεννήσει στην Αηλία, όχι ακριβώς μετά, λίγο μετά. Η κλασική κατάσταση μετά την εγκυμοσύνη δηλαδή. Ναι, όχι, δεν είχα, δεν μπορώ να πω ότι είχα πάθει επιλόχιο κατάθλιψη, αλλά χρειάστηκα βοήθεια και επειδή υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι και οικογενειακός μας φίλος που... Πολύ εκτιμώ για κάποιο διάστημα. Εγώ θα πήγαινα πολύ ευχαρίστως αν είχα χρόνο. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, γιατί μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σε καταλάβει, να σε ακούσει. Κανείς άλλος δεν σε ακούει ποτέ. Όχι και δεν σε ακούει. Εκτός από την συντάκτριά μου η οποία με ακούει εδώ και χρόνια. Και τον παραγωγό μου επίσης το εξομολογούμε. Αλλά κάποιος να σε ακούσει και μετά να σου δώσει και μία συμβουλή που, παιδί μου, να ξέρεις είναι επιστημονική για το τι να κάνεις, πώς να το χειριστείς. Γιατί η Νατάσα και ο Φίλιππος θα μου δώσουν εμπειρική συμβουλή. Ακριβώς. Λοιπόν, άλλος. Έχουμε ξεχάσει κάποιον. Βέβαια θα έχουμε ξεχάσει. Υπάρχει και η Δήμητρα, δεν μπορεί. Λοιπόν, Κατερίνα μου, επειδή εγώ σε ήξερα λιγότερο από όλους πριν συναντηθούμε, θέλω να σε ρωτήσω,
Αυτό το ταλέντο που ανακάλυψα φέτος σε σένα, αυτό της υποκριτικής, πότε θα το δούμε επιτέλους και on stage? Χαίρομαι πάρα πολύ που η Δήμητρα μου κάνει αυτή την ερώτηση, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ένα αγκάθι στη σχέση μου με τον κρατερό αυτό. Προσπαθώ να με βγάλει στο θέατρο και δεν με βγάζει. Είναι λάθος το αυτό. Συνέχεια λέει να πας εσύ να παίξεις, να κάνεις και τρεις δουλειές και εγώ να είμαι σπίτι. Δεν είναι αυτό που θέλω. Είναι να μου δοθεί μια ευκαιρία να αναδείξω κι εγώ το ταλέντο μου, το οποίο πιστεύω μόνο εγώ μέχρι στιγμής ότι έχω. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτό πραγματικά θες να το κάνεις, το λες για πλάκα? Καταρχήν, εγώ που με βλέπεις, έχω βγάλει μια σχολή θέατρου. Έχω κάνει το μάστερ μου στο παιδικό θέατρο. Ναι. Δεν είμαι μία, τέλος πάντων, άσχετη με το πιστεύω ότι... άλλο σε ρωτάω, θες πραγματικά να βγεις στο θέατρο ή αυτό το λες τώρα για πλάκα, για να πειράξεις τον κρατερό? Κοίτα, τώρα πλάκα-πλάκα, θα ήθελα. Έχω παίξει στο θέατρο. Αλλά έτσι λέγε. Μου έχει μπει κανονικά ότι δεν ήθελα να το κάνω. Γιατί να μην το κάνεις? Κάτσε να ξεπεταχτεί λίγο. Να ξεπεταχτεί. Ο Ιωάννης. Να ξεπεταχτεί και τον έχει βγάλει κανονικά. Ο Ιωάννης. Να ξεπεταχτεί και μετά βλέπουμε. Να ξεπεταχτεί το μωρό λίγο. Και εντάξει, γιατί όχι. Μπορεί. Αλήθεια, δεν είναι. Εγώ θα ήθελα να σε δω. Να παίξετε μαζί με τον κρατερό. Ωραία θα ήταν αυτό. Και εκεί θα είναι αρχηγός και είμαι σίγουρη θα πάει τέλεια τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ, αλλά πριν θέλω να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες στην εκπομπή. Εννοείται. Και εσένα, Τζένι, και όλους εσάς. Αλλά αλήθεια, επειδή είδαμε τους μπροστά, αλλά είναι και η πίσω ομάδα μου που δίνει τρομερό άγωνα φέτος και θέλω να αναφερθώ στους ανθρώπους αυτούς και να τους ευχαριστήσω δημοσίως. Θέλω να ευχαριστώ λοιπόν την Κατερίνα την Μπούσιου που είναι συντάκτριά μου και θέλω να τη χειροκροτήσετε πάρα πολύ την Κατερίνα. Τον Δημήτρη τον Σταματόπουλο, τον σκηνοθέτη μας, την Τζοάννα μου, την Μάρο μου, την Αριστεία μου, την Μπέννη, όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από την εκπομπή αυτή και έχουν εργαστεί σκληρά, αλλά κυρίως αυτούς που βρίσκονται τώρα, γιατί δίνω πολύ μεγάλο αγώνα. Και είμαι σίγουρη. Τους αγαπώ πολύ και τους ευχαριστώ. Και όσοι προσπαθούν και όσοι είναι εργατικοί και όσοι αγαπούν τη δουλειά τους, πάντα τα καταφέρνουν. Φιλιά και στους πίσω από τις κάμερες. 30.000 ευρώ μετρητά, 30 χιλιάρικα φίλες και φίλοι, 14.800 και τώρα μπαίνει σε λειτουργία η εντυπωσιακή παρουσίαση των μετρητών που μου θυμίζει, τι να πω. Μου θυμίζει η Λούνα Πάκ, δεν σας θυμίζει λίγο popcorn? Ρε γόρια, πείτε, δεν σας θυμίζει τα popcorn που σκάνε στο Λούνα Πάρκ? Ε, 50 είναι αυτά ωστόσο και δεν θα είναι για πολύ εδώ μέσα στη γυάλα, γιατί θα περάσουν στην κατοχή ενός μεγάλου τυχερού, του νικητή του μεγάλου μας εορταστικού διαγωνισμού. Ο νικητής λοιπόν θα πάρει τα λεφτά την Παρασκευή, παρακαλώ πολύ. Την Παρασκευή που μας έρχεται. Σήμερα είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Σε 4 μέρες τα λεφτά θα γίνουν δικά σας. 14.800 λοιπόν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πείτε το όνομα τεπώνυμό σας, στον τηλεφωνητή δηλαδή, μετά το ηχητικό μήνυμα. Το όνομα τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Να διευκρινίσω ότι παίρνουμε από σταθερό ή κινητό και από τα δύο σταθερό ή κινητό και ακούμε το ηχητικό μήνυμα και αφήνουμε τα στοιχεία μας. Αν θέλουμε μέσω SMS, μόνο από κινητό, ΤΑΦΑΛΦΑ κενό, το όνομα τεπώνυμό σας στον ίδιο αριθμό. Διαφημίσεις.